Τον τίτλο της Χρυσής Πόλης διεκδικεί για το 2022 το Ηράκλειο, αφού μετά το τυχερό δελτίο του Τζόκερ των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ σε πρακτορείο ΠΑΠ στις Πατέλες, τώρα πέφτει και το πρωτοχρονιάτικο λαχείο σε κατάστημα στην πλατεία Κορνάρου, το οποίο χαρίζει ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 3 εκατομμύρια ευρώ. Δώσαμε τον πρώτο του πρωτοχρονιάτικου λαχείου. Κάθε χρόνο το περιμένουμε και διακαώς όλοι, θα έλεγα. Αγοράζουμε και περιμένουμε με τα κέρδη αυτά να δούμε πώς θα πάει η καινούργια χρονιά. Γουρλίδικο λοιπόν το μαγαζί. Δόξα τω Θεώ, έχουμε δώσει πολλές φορές τον πρώτο, έχουμε δώσει τα εγγυημένα ποσά των 100.000. Έχουμε δώσει και στα εθνικό και στο εθνικό πάρα πολλά χρήματα. Αλλά είναι η πρώτη φορά που δίνω το πρωτοχρονιάτικο λαχείο. Προς το παρόν, κανείς δεν γνωρίζει αν η Χρυσή Πεντάδα έχει πωληθεί σε έναν ή περισσότερους τυχερούς, γεγονός που θα σημαίνει ότι το υπέρογκο ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστεί. Θα τα επένδυα για να τα βγάλω τα διπλά και να μην χρειαστεί να ξαναδουλέψω ποτέ στη ζωή μου. Να δουλεύαν άλλοι για μένα. Και μια ευχή στον τυχερό. Να μας δώσει και εμάς τίποτα. Θα είναι να είναι φτωχός. Άμα είναι πλούσιος και πήγαν εκεί, κακώς πήγαν. Από πλανόδιο λαχείο-πόλη του καταστήματος δόθηκε κατά πάσα πιθανότητα το χρυσό λαχείο που θα κάνει αυτή την πρωτοχρονιά ξέχαστη σε έναν ή περισσότερους τυχερούς. Έχω ξαναδώσει πολλές φορές χρήματα από εδώ πέρα το πρακτορείο, είναι τυχερό. Έχω δώσει δύο μικρούς πρώτους, τα 100.000 εγγυημένα. Έχω δώσει το μεγάλο πριν δύο χρόνια, 1 εκατομμύριο ευρώ κοντά ήταν. Εντάξει, φαίνομαι ότι είμαι τυχερός. Και τη ρίχνει το μαγαζί, βέβαια, πολύ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κλήρωσης, ο κερδοφόρος Μεγάλος Λαχνός έχει αριθμό 38563 από τη 17η σειρά.